Λοιπόν, επιστρέψαμε, τρίτο μέρος της εκπομπής και ελάτε να ανοίξουμε μία συζήτηση που ενδιαφέρει πολλούς και πολλές από εσάς που μας παρακολουθείτε και έχει να κάνει με την εφαρμογή των ακουστικών βαρικοΐας. Δεν είναι μια απλή υπόθεση, δεν είναι μια υπόθεση από την οποία θα πρέπει να λείπει το επιστημονικό στοιχείο, το πώς και τα γιατί θα μας τα πει εκλεκτός καλεσμένος και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Τον κύριο Αγαμέμνονα Κικεράκη, είναι Γενικός Διευθυντής, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής της Ayrton Services. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σφακιανάκη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί ξέρω ότι πριν από λίγα 24 ώρα προηγήθηκε και ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, στο οποίο ήσασταν προσκεκλημένοι ως ομιλητές και έχει να κάνει φυσικά με το πρωτόκολλο της εφαρμογής των ακουστικών βαρικοΐας. Βάλτε μας λίγο έτσι εισαγωγικά στο κλίμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε απορίες, έχουμε πολλές απορίες. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χαρά μας. Η εταιρεία μας συμμετείχε με φυσικά πρόσωπα, με επιστήμονες, οι οποίοι ήμασταν προσκεκλημένοι σε ένα σεμινάριο ορειλά ελευθέρων επαγγελματιών πανελλαδικό. Mm-hmm. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ελληνική επικράτεια και έγινε στα πλαίσια ενός πανελλήνιου συνέδριου ορειλά. Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος είναι ξεκάθαρο το να αναβαθμίσουμε την αγορά των ακουστικών βαρικοΐας και να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαρικοΐα. Και θέλω να τονίσω κάτι, ότι η βαρικοΐα δεν είναι αναπηρία. Η βαρικοΐα είναι το μη ξεκαθάρισμα κάποιων φωνημάτων. Οπότε, μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλαμε λοιπόν να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι, όπως είπατε και εσείς, της επιστημονικότητας. Πρέπει λοιπόν η αντιμετώπιση της υποστήριξης ακοής να γίνεται με επιστημονικό τρόπο. Να. Ξέρετε, ακούγοντας κάποιος για την εφαρμογή ακουστικών βαρικοΐας, ενδεχομένως και μάλλον, λαθασμένα θεωρεί ότι είναι μια απλή υπόθεση η επιλογή των ακουστικών βαρικοΐας. Φαντάζομαι ότι προϋποθέτει μια πολύ καλή συνέργεια, μια πολύ καλή συνεργασία με επιστημονικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ανάμεσα στον ορειλά και σε εκείνον ο οποίος θα εφαρμόσει το πρωτόκολλο επιλογής και εφαρμογής του ακουστικού, έτσι. Ναι, πολύ σωστά. Ξεκάθαρα η συνεργασία μεταξύ ορειλά, ο ρόλος του ορειλά είναι η διάγνωση του ποθολογικού μέρους, να γίνει ο ακολογικός έλεγχος. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα αυτά τα αποτελέσματα να δοθούν στον εξειδικευμένο όμως και με συγκεκριμένη ειδικότητα ακολόγο, ακοπροθετιστή, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί πρωτόκολλο, συγκεκριμένο πάλι πρωτόκολλο, το οποίο είναι για ενήλικες, είναι για παιδιά, είναι άλλο στην περίπτωση που έχουμε μόνο βαρικοΐα, άλλο στην περίπτωση που έχουμε εμβοές. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές παράμετροι. Γι' αυτό λοιπόν και η δική μας εταιρεία έχει επιλέξει να έχει μία επιστημονική επιτροπή και μάλιστα να έχουμε ακολόγο κριτικιά την κυρία Χριστίνα Ταμπακάκη. Mm-hmm. Η οποία έχει τελειώσει το UCL. Το UCL είναι το πιο σημαντικό πανεπιστήμιο στο Λονδίνο και δουλεύει ως κλινική ακοολόγος με εξειδίκευση στα παιδιά και έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είναι στη δική μας ομάδα. Επίσης, έχουμε άλλα δύο μέλη. Έχουμε έναν ιατρό, ένα νέο γιατρό, ο οποίος είναι επιστημονικός σύμβουλος, τον Αναστάσιο Κικεράκη, και μάλιστα ασχολήθηκε και έκανε για πρώτη φορά, δείξαμε προσομοίωση το πώς ακούει ο βαρύκος, που αν θέλετε μπορούμε να το πούμε αργότερα, καθώς επίσης και τον κύριο Δημήτρη Τόσιο, ένα συνεργάτη μου πολλών ετών, ο οποίος είναι υπεύθυνος των εφαρμογών. Ναι. Γιατί, κύριε Κικεράκη, έτσι, διαβάζοντας και κάποια στοιχεία, βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι ουραγός ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή ακουστικών βαρικοΐας. Και λέω ουραγός, γιατί στις υπόλοιπες χώρες μέλη, στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι αυτό είναι σε μεγαλύτερα ποσοστά. Ναι. Αυτό είναι μία σειρά, αυτό οφείλεται, αν θέλετε,
ότι πολλές εφαρμογές που γίνανε στο παρελθόν δεν ακολουθήθηκαν κάποια βασικά πρωτόκολλα, με αποτέλεσμα δημιουργήθηκε μία σειρά δυσαρεστημένων χρηστών. Οπότε έχουμε φτάσει στο σημείο πολλοί άνθρωποι να θεωρούν ότι εάν πάμε να βάλω ακουστικά, τι να τα βάλω, δεν θα έχω λύση, θα σφυρίζουν που είναι το κλασικό, θα μπουν στο σιρτάρι. Πλέον τα ακουστικά έχουν περάσει σε μία νέα γενιά. Όπως τα αυτοκίνητα, ας πούμε, επιτραπεί ο παραλληλισμός, έχουν περάσει στη γενιά των υβριδικών, έτσι και τα ακουστικά έχουν πλέον εξυγχρονιστεί πάρα πολύ, απλά χρειάζεται ταυτόχρονα και η τεχνογνωσία για τη ρύθμιση. Θα σας δείξω, ναι, για να φύγει από το μυαλό μας ότι τα ακουστικά είναι κάτι τεράστιο. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Αυτό βλέπετε είναι ένα ακουστικό, το, ναι, οποίο ονομάζεται Instant Fit. Αυτό μπορεί να τοποθετηθεί και να καλύψει μέτριες βαρικοίες. Και αυτό εδώ, ένα άλλο πάλι ιδιαίτερα μικρό ακουστικό, μπορεί να καλύψει πληθώρα βαρικοϊών. Ναι, γιατί παλαιότερα είχαμε την αίσθηση, και πάλι λαθασμένα θα σας πω, κύριε Κικεράκη, ότι ένα ακουστικό βαρικοΐας αφορά κάτι το οποίο είναι καθόλου καλέσθητο, κάτι το οποίο θα μας ενοχλεί στο αυτί, κάτι το οποίο ενδεχομένως να δημιουργεί και μια άσχημη εικόνα για τον εαυτό μας. Κάτι τέτοιο πλέον δεν υπάρχει. Έχουμε περάσει μια νέα εποχή. Ήμουνα στη Διεθνή Έκθεση Ακουστικών Βαρικοΐας που γίνεται μία φορά το χρόνο στη Γερμανία, τον Οκτώβριο. Αυτή τη στιγμή πλέον τα ακουστικά έχουν αποκτήσει πάρα πολλά χρώματα και πολλοί συνδυάζουν τα ακουστικά με τα γυαλιά. Ναι. Δηλαδή, αντί να τα κρύβουμε, τα εμφανίζουμε. Στη δική μου γενιά, όποιος φορούσε γυαλιά μπορούσε να έχει ένα άσχημο χαρακτηρισμό, γιατί πάλι θεωρούταν αναπηρία. Τώρα πλέον τα γυαλιά βλέπουμε ότι είναι, δεν υπάρχει πλέον κάποιο τέτοιο θέμα. Ναι, παλαιότερα ακόμη και, και τα γυαλιά οράσεως ήταν ταμπού για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ταμπού, βέβαια. Και χωρίς λόγο, πόσο μάλλον τώρα τα ακουστικά βαρικοΐας. Η επανάσταση, κύριε Φακιανάκη, στο χώρο μας είναι το γεγονός ότι πλέον τα ακουστικά μπορούμε να τα ρυθμίσουμε και με τεχνολογία Telecare. Εμείς έχουμε πλέον πελάτες, χρήστες, οι οποίοι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, διότι μπορούμε να τα ρυθμίσουμε απομακρυσμένα μέσω του κινητού. Να. Είναι η επανάσταση στο χώρο μας και είναι ένα από τα καλά που έφερε ο COVID. Α, αυτό δηλαδή ήρθε στην εποχή του κορονοϊού, έτσι. Ναι, διότι έπρεπε να μπορούμε να βρούμε τρόπο πώς να ρυθμίζουμε ακουστικά απομακρυσμένα και ειδικά χωρίς να ερχόμαστε σε επαφή. Αυτό πλέον είναι γεγονός. Ξέρετε, είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που μας περιγράφετε και για το ότι μιλάμε πλέον για νέου τύπου ακουστικά βαρικοΐας, για νέες τεχνολογίες οι οποίες έρχονται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. Γιατί ο άνθρωπος που δεν ακούει καλά ή ακούει με εμβοές ή αντιμετωπίζει οποιαδήποτε άλλη, έτσι, οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στην ακοή του, δεν έχει καλή ποιότητα ζωής. Άρα, γιατί να μένει στο περιθώριο? Ναι, ναι. Ξεκάθαρα είναι ποιότητα ζωής και να λάβουμε υπόψη μας ότι στις μέρες μας που βλέπουμε να αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν άνοια και Αλτσχάιμερ, το κέντρο του εγκεφάλου στο οποίο δέχεται ερεθίσματα είναι πάρα πολύ κοντινό, οπότε είναι πολύ σημαντικό το να μην χάνουμε τα μηνύματα της ακοής, διότι επιταχύνονται αυτές οι νόσοι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για ακόμα ένα λόγο. Και είπατε πριν, αναφερθήκατε και σε μία εξίσου ευαίσθητη κατηγορία που είναι τα παιδιά. Τα παιδιά φοράνε ακουστικά βαρικοΐας από ηλικία 5-6 ετών. Απλά τα παιδιά θέλουν άλλες μεθόδους για να γίνει η διάγνωση, οι οποίες υπάρχουν κάποιες αντικειμενικοί και κάποιες υποκειμενικές μέθοδοι και θέλει ιδιαίτερη εξειδίκευση. Να. Εμείς έχουμε τη χαρά σήμερα να μπορούμε, τουλάχιστον εκεί που είμαστε, που έχουμε παρουσία και είναι σε όλη την Κρήτη, είναι στην Αθήνα,
και στη Λέσβο και από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα μέρη υποστηρίζουμε με Telecare να μπορούμε να υποστηρίξουμε την πτώση ακοής σε ενήλικες και παιδιά. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κικεράκη, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία κάναμε, γιατί πολύ είναι ο κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερο για την εφαρμογή των ακουστικών βαρικοείας, είτε γιατί ο ίδιος αντιμετωπίζει κάποιο τέτοιο θέμα, είτε για κάποιον από το οικογενειακό του περιβάλλον, ηλικιωμένο ή μη, ή κάποιο μικρό παιδί. Κρατάμε όλα τα αισιόδοξα και στην εξέλιξη και στην τεχνολογική εξέλιξη και στην διασύνδεση της επιστημονικότητας, αλλά και στο πώς πλέον τα ακουστικά βαρικοείας είναι ένα όμορφο αξεσουάρ, αν μπορώ να το πω έτσι. Νομίζω ότι η τοποθέτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή. Από εδώ και πέρα μόνο προς τα μπροστά μπορούμε να προχωράμε έτσι και να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή Εγώ συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας και ευχαριστώ. Εύχομαι καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Και καλές κάθε γιορτές και επιτυχία. Σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.